πυροσβεστικά οχήματα δημιουργούν αψίδα υποδοχής που επιφυλάσσεται μόνο σε υψηλούς προσκεκλημένους. Στην αναμονή για να τιμήσουν το ζευγάρι των celebrities που φτάνουν στο αεροδρόμιο των Βρυξελών είναι ο Πρωθυπουργός του Βελγίου και ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ο Τσινγκ Χουι και η Χάο Χάο, παρότι το αεροπορικό τους ταξίδι κράτησε 12 ολόκληρες ώρες, δεν έδειχναν σημάδια κόπωσης. Τα δύο γιγαντιαία πάντα είναι στην πραγματικότητα πρεσβευτές. Un geste énorme, un geste de confiance à l'égard de notre pays. Όμως πριν ακόμη προσγειωθούν, προκάλεσαν τις πρώτες τριβές, ξύνοντας παλιές πληγές στο Βέλγιο, όπου τους διεκδικούσαν δύο ζωολογικοί κήποι. Ένας φλαμανδικός και ένας στην περιοχή των Βαλώνων που τους κέρδισε, καθώς το ζευγάρι δεν μπορεί να χωρίσει. Αυτό επιτείνει την αντιπαλότητα μεταξύ των δύο εθνοτήτων. Παράλληλα, δόθηκε και πολιτική διάσταση, καθώς πολλοί επικρίνουν την κυβέρνηση για τη μεγαλειώδη υποδοχή και τη συνοδεία με αστυνομικούς των δύο πάντα σε καιρούς λιτότητας. Όμως τα κέρδη από τους τουρίστες που θα σειρεύσουν για να απολαύσουν από κοντά τα ζώα που η Κίνα θεωρεί εθνικό θησαυρό, σίγουρα θα υπερκαλύψουν το λογαριασμό.